Κύριε Στεφάν. Είσαστε όλοι έτοιμοι? Ναι, είμαστε έτοιμοι. Έτσι. Καλησπέρα καταρχάς σε όλους και όλες. Θέλω πρώτα απ' όλα να συγχαρώ τον ανεξάρτητο υποψήφιο Ανδρέα Μαυρογιάννη για το νικηφόρο αποτέλεσμα του πρώτου γύρου των προεδρικών εκλογών. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τους χιλιάδες ψηφοφόρους που δημιούργησαν ένα πλατή κοινωνικό μέτωπο με μοναδικό γνώμονα το καλό του τόπου μας. Ως ΑΚΕΛ αισθανόμαστε ικανοποίηση γιατί δικαιώνεται η επιλογή μας να στηρίξουμε έναν άνθρωπο ο οποίος πάνω από τις όποιες κομματικές ταπέλες βάζει το συμφέρον της πατρίδας μας. Μια υποψηφιότητα πολυσυλλεκτική η οποία συσπηρώνει δυνάμεις που ιεραρχούν ως ύψιστη προτεραιότητα τη λύση του Κυπριακού, την ευημερία των πολιτών, τη χρηστή διοίκηση και το κράτος δικαίου. Τίποτα δεν κρίθηκε σήμερα. Η δεύτερη Κυριακή, όπως λέμε συνήθως, είναι άλλες εκλογές. Εκεί θα ζυγίσουν οι πολίτες την αξιοπιστία και το ήθος αυτών που διεκδικούν τα ενία της χώρας. Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης, με την τεράστια εμπειρία και τις διεθνείς του διασυνδέσεις, έχει τις δυνατότητες να αναχαιτήσει τον κίνδυνο της οριστικής διχοτόμησης και να ανεβάσει τον τόπο μας ψηλότερα. Η υποψηφιότητα του Ανδρέα Μαυρογιάννη ενώνει και δημιουργεί ελπίδα για την Κύπρο και τον λαό μας. Σας ευχαριστώ. Το ΑΚΕΛ από αύριο, κύριε Στεφανού. Το αύριο θα συνέρθουν και τα καθοδηγητικά σώματα του κόμματος για να δούμε πώς προετοιμαζόμαστε καλύτερα για την ερχόμενη Κυριακή, που είναι ο δεύτερος γύρος των εκλογών, με πολύ καλές προοπτικές για να κερδιθούν αυτές οι εκλογές και να ανεβάσουμε τον τόπο μας ψηλότερα. Κύριε Στεφάνο, είναι και μικρή διαφορά Μαυρογιάννη με τον κύριο Χρυστοβουλίδη. Είναι γι' αυτό που έχω πει ότι οι προοπτικές είναι εκεί, οι δυνατότητες είναι εκεί. Έχουμε μία εβδομάδα μπροστά μας και ασφαλώς θα συνεχίσουμε την καλή και σκληρή δουλειά που μέχρι τώρα έχουμε κάνει. Κύριε Στεφάνο, υπάρχουν κόκκινες γραμμές στις συναντήσεις που θα αναμένονται την επόμενη εβδομάδα εν ώψη της δεύτερης Κυριακής? Αυτά θα τα πούμε τις επόμενες των ημερών. Όπως έχει αναφέρει ο κύριος Μαυρογιάννης, στον οποίο είναι η πρωτοβουλία των κινήσεων ως ανεξάρτητος υποψήφιος που θα κάνει και τις επαφές. Αυτά θα τα δούμε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας λοιπόν. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, να σας ευχαριστήσω που ήσασταν τόση ώρα εδώ. Σήμερα όντως είχατε ένα βαρυφορτωμένο πρόγραμμα. Καλή ξεκούραση όταν θα πάτε στα σπίτια σας. Να είστε καλά.